Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Άντε, Παρασκευή, πάμε, πάει και αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Τη φάγαμε λοιπόν. Αλλά καλά, καλά, την ξεκοκαλίσαμε που λένε. Πάνω σκαθώ προς Κώστα Τσιρόνης και ο Δημητράκης εκεί. Λοιπόν, το τρίο Μπελκάντο, τι να κάνουμε τώρα. Το παρεούλα θα τη βγάλουμε λοιπόν και στη σημερινή μας εκπομπή. Βέβαια, ξέρετε λίγο πολύ, έτσι, αυτό που κλέβει την παράσταση αυτή, αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το ντέρμπι. Τα πάντα τώρα με το ντέρμπι. Τα έχουν όλοι με το ντέρμπι. Γίνεται, παιδιά, ο χαμός με το ντέρμπι. Όχι εδώ, εμείς καλά, εντάξει εδώ. Εκεί στην Αθήνα, ξέρετε, στα στέκια εκεί, στα προπατζίδικα από εδώ, από εκεί, όλα πούμε για το ντέρμπι. Και στο τέλος θα δείτε, παιδιά, μην φάμε και καμιά φόλα από αυτό το περιβόητο ντέρμπι. Εμείς βέβαια ευχόμαστε να τελειώσει αυτό, να τελειώσει, να μπουν ξανά τα πράγματα στη σειρά τους και ας κερδίσει όποιος πρέπει. Εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος από αυτό το παιχνίδι, έτσι. Εμάς άλλα παιχνίδια μας ενδιαφέρουν και βέβαια άλλες ομάδες. Άλλες ομάδες. Και βέβαια μέσα στις άλλες ομάδες είναι και το δικό μας παιχνίδι που είναι βέβαια αυτό το περιβόητο στην Τούμπα. Θα δούμε λοιπόν. Ας το αφήσουμε το μεγάλο παιχνίδι, ας πάμε λοιπόν να σας πω, ακούστε τώρα, μη σας φανεί περίεργο που θα κρατήσουμε λοιπόν ενός λεπτού σιγή, είναι για, για τις ζωές που χάθηκαν στην, έτσι, στην Γαλλία. Η Super League, κοιτάξτε να δείτε, είναι τυπική. Θέλουν να δείξουν στον Πλατινί ότι είναι Γάλλοι, είμαστε Γάλλοι εδώ, είμαστε Γαλλόπουλα. Θέλουν να δείξουν δηλαδή στον Πλατινί, να δείξουν ότι εκεί δηλαδή και εμείς είμαστε, έχουμε και τον αντιπρόεδρο εκεί, τον γιο του Θεοδωρίδη εκεί, τον αντιπρόεδρο του Βουλή, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε Γάλλοι. Και καλά θα κάνουν βέβαια για τα παιδιά, τα θύματα, αλλά το είπα και την άλλη φορά, Δεν είδα όμως τη Super League, παιδιά, να κρατάει ενός λεπτού σιγή, για τα παιδιά τα οποία χάθηκαν στη Συρία, για τους βομβαρδισμούς που κάνανε εκεί λοιπόν οι Σύριοι και τα λοιπά, τόσα παιδάκια χαθήκανε στην Παλαιστίνη, χαθήκανε τόσα παιδάκια, κάθε μέρα τα παίρνανε οι πατεράδες στα χέρια και τρέχανε μέσα στους δρόμους, δεν είδα να κρατάμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Σερβίας πάνω λοιπόν με τον πόλεμο και τα λοιπά, που το ισοπαίδωσαν το... Την Σερβία την ισοπαίδωσαν. Δεν είδα. Αλλά και περισσότερο το ξαναλέω και πάλι, δεν είδα να κρατάτε ενός λεπτού σιγή για τα 4.500-5.000 αυτοκτονίες που είχαμε εδώ στην Ελλάδα από την κρίση και μετά. Δεν είδα να κρατάτε. Γιατί. Τίποτα έτσι. Τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε τα καλά παιδιά του Πλατινί. Λοιπόν, ας το αφήσουμε, γι' αυτό σας το είπα. Θα δείτε λοιπόν ότι όλες οι ομάδες, όλα τα παιχνίδια θα έχουν. Απλά μήπως παραξενευτείτε λοιπόν, το λέω. Τώρα, σήμερα είχαμε εκλογές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι εκλογές εδώ στην Ελλάδα είναι εθνικό σπορ, παιδιά. Το έχουμε κάνει εθνικό σπορ. Μας αρέσει. Είμαστε μαζόχες. Μας αρέσει να ψηφίζουμε. Πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Βέβαια, ψηφίζουμε καμιά φορά. Βγαίνουμε εμείς, ψηφίζουμε άλλα. Βγαίνουν άλλα τα αποτελέσματα. Δεν πάει, εντάξει. Αρκεί να πηγαίνουμε λοιπόν στην κάλπη, να έχουμε αυτό το, πώς το λένε, αυτό το καύχημα, ότι πάμε να ψηφίσουμε, Πάμε λοιπόν, το ρίχνουμε, εμείς ψηφίζουμε άσπρο, αυτό βγαίνει μαύρο. Τέλος πάντων. Σήμερα όμως είχαμε εκλογές στη Super League. Ακούστε τώρα, ναι. Και ποιος είναι ο κερδισμένος, ξέρετε, από αυτή όλη την υπόθεση, ποιος είναι ο δυνατός μέσα εκεί, νομίσατε εσείς ότι θα φάτε το χοντρό? Ότι νομίσατε εσείς ότι, ξέρετε, επειδή σε έκανα λοιπόν ένα κόμμα, ένα κόμμα ρημπομπλικάνων, να το πούμε έτσι, θα φάτε το χοντρό. Ο χοντρός βγήκε κερδισμένος σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε εκλογές σήμερα στον εταιρισμό, έτσι, Εκτελεστική Επιτροπή. Ακούστε τώρα, ο Αγραφιώτης, βέβαια, ο κολλητός του χοντρού, Ολυμπιακός θα να λέμε, πήρε 12 ψήφους. Ο Χοντρούλης, ο Στρουμπουλούλης πήρε 12 ψήφους από όλες αυτές τις ομάδες. Ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή πήρε 9 ψήφους. Ο Δέδες της ΑΕΚ πήρε 8 ψήφους. Και ο Δάρας του Πανιωνίου, βέβαια, όπως ξέρετε, πήρε 7 ψήφους. Αλλά το ζητούμενο όμως δεν είναι εδώ. Γιατί, ακούστε τώρα, ο Στρουμπουλός, ακούστε τώρα, τσεκάρει ποιος τον τίμησε. Τσεκάρει, επειδή μου έχει μυαλό. Έχει τετράγωνο μυαλό. Μην το βλέπετε έτσι λοιπόν. Έχει τετράγωνο μυαλό. Αϊνστάιν.
τσεκάρει ποιος τον τίμησε και ποιος δεν τον τίμησε. Γι' αυτό σας το λέω τώρα. Γιατί ξέρετε, λίγο πολύ μας είχατε φάει όλο το καλοκαίρι, ξέρετε, με κάτι, κάτι άμαξες, με κάτι άρματα, ότι μπήκαμε εμείς σε εκείνο το άρμα, μπήκαμε στο άλλο άρμα, μπήκαμε στην τάδε σούστα, μπήκαμε λοιπόν στο τάδε κάρο και περιμέναμε. Δέστε λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν, τον Αγραφιώτη τον ψήφισαν όλοι, όλοι, τον Αγραφιώτη του Ολυμπιακού τον ψήφισαν όλοι εκτός τον Ριμποπλικάνη. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Πανατολικός. Τώρα, τώρα, τρία πουλάκια κάθονταν. Τι τώρα, λοιπόν, τα ξαναλέω πάλι. Τον Αγραφιώτη τον τίμησαν όλες οι ομάδες. Εκτός από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Πανατολικό. Το δε Παπαδόπουλο του Ηρακλή τον ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι εκτός του Πανατολικού. Και βέβαια τον Δέδε, ο Δέδες ο οποίος είναι στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, που λέμε έτσι. Το ψήφισε λοιπόν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός, ναι, καλά ακούτε, λοιπόν, έτσι, ο Ατρόμητος, η Βέρεια και σημειωτέων ότι μονοκούκι, μονοκούκι, γιατί είχαν δικαίωμα να ρίξουν τρεις ψήφους, έτσι, τρεις ψήφους σε τρεις διαφορετικούς παράγοντες. Λοιπόν, οι μονοκούκοι ψήφοι ήταν του Πανετολικού στο ΔΕΔΕ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Και της ΑΕΚ βέβαια ασφαλώς, έτσι αφού είναι υποψήφιος, του είχε βάλει η ΑΕΚ. Τώρα τι έχουμε να πούμε. Έχετε πείτε τίποτα. Άλλη φορά. Τα λέμε άλλη φορά. Αλλά εγώ σας λέω και κάτι, ότι έτσι, έχει μνημονικό ο χοντρός. Έχει μνημονικό ο χοντρός. Και τώρα που βγήκε και δυνατός, τώρα που βγήκε δυνατός στο συνεταιρισμό Super League. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, εντάξει, πάμε και αυτό. Είχαμε λοιπόν, βγήκε ο Αγραφιώτης, εντάξει, όλα καλά, προχωράμε λοιπόν. Είχαμε σήμερα, ακούστε τώρα, διαμαρτυρία των φιλάθλων. Πήγε λοιπόν ο φιλάθλη του Ατρομήτου και της ΑΕΚ, πήγε στα γραφεία της Super League και διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την περιβόητη κάρτα. Κάρτα φιλάθλου. Διαμαρτύρηκα. Βέβαια δεν τους άφησαν να περάσουν μέσα, έτσι. Απλά βγήκε λοιπόν ο φίλος μας ο Μποροβίλος. Ακούστε τώρα τι είπε ο Μποροβίλος, παιδιά, για αυτή την περιβόητη κάρτα. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι η Super League είναι αντίθετη με το μέτρο αυτό. Στις προθέσεις του κράτους όμως δεν έχουν να κάνουν. Αυτή η κάρτα δεν έχει να κάνει με τη βία, αλλά ούτε και με το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι άλλα κόλπα, λέει. Ακούστε. Αυτά είναι άλλα κόλπα, λέει ο Μποροβίλος. Λέει ο Μποροβίλος για τον Κοντονή. Αυτά είναι άλλα κόλπα, λέει, η κάρτα κτλ. Δεν είναι ούτε για το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε για τα επεισόδια στο γήπεδο. Είναι άλλα κόλπα η κάρτα. Σας το είχα πει τι θέλει να κάνει με την κάρτα. Να τσεκάρει το κράτος ποιος πηγαίνει γήπεδο, ποιος έχει μαϊντανό. Ξέρετε, λίγο πολύ, όσοι έχουν αγοράσει διαρκείας από όλες τις ομάδες. Δεν λέω εδώ. Από όλες τις ομάδες. Παθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Πάω από όλες τις ομάδες. Όσοι έχουν αγοράσει λοιπόν διαρκείας με κάρτα, είναι τσεκαρισμένοι. Είναι τσεκαρισμένοι. Ξέρει ο έφορος, ο μπαρμπαέφορος, ξέρει ποιος πήρε κάρτα. Παίρνουμε λοιπόν από το Ταμείο Ανεργίας, πάμε και παίρνουμε τα επιδόματα και παίρνουμε κάρτα με κάρτα λοιπόν διαρκείας. Τα ξέρουν. Και αυτό εδώ το κόλπο που λέει ο φίλος μας ο Μπουρβί, άλλη δουλειά θέλει να κάνει. Το λένε λοιπόν οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου ότι αυτό το πράγμα, η κάρτα φιλάθλου, δεν έχει να κάνει ούτε με τα επεισόδια, ούτε με το ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό λοιπόν, να μας το εξηγήσουν, μας το εξήγησε κανένας. Και λέει καμιά κάρτα μέχρι σήμερα, ευτυχώς βέβαια που όλες οι ΠΑΕ ήρθαν αντιμέτωπες με τον Κοντονή. Δεν ανακοίνωσαν στους δικούς τους φιλάθλους να πούνε, ξέρετε παιδιά, φέρτε αυτό το χαρτί, φέρτε εκείνο να βγάλουμε κάρτα φιλάθλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει παραδοθεί από καμιά ΠΑΕ καμία κάρτα. Κανένα όνομα. Και καλά κάνουν. Επιτέλους κάποτε ο Έλληνας πρέπει να βάλει ένα στόπ. Να κάνει κάπου αντίσταση. Κάπου πρέπει. Αν πείτε στο ποδόσφαιρο βρέθηκε.
Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ δεν βρέθηκαν στα υπόλοιπα. Εδώ δεν βρέθηκαν στα υπόλοιπα. Ψηφίζουν κάθε μέρα νομοσχέδια μέσα, ψηφίζουν. Και ο Έλληνας λοιπόν έχει το φραπεδάκι του, έχει το ζελέ του εδώ, έχει το ζελέ, έχει λοιπόν το τσιπουράκι του, έχει λοιπόν καλιά προβατίνα, δεν τον νοιάζει, δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, λέει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Να λοιπόν εδώ είπα, κάνε να δεις εσύ καμία κάρτα, λέει. Καμία κάρτα. Και όπως λέει ο φίλος μας εδώ, ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Εμείς λέει δεν τον θέλουμε στο ποδόσφαιρο αυτόν τον νόμο του Κουντουνί. Είναι αντισυνταγματικός και αντιποδοσφαιρικός αυτός ο νόμος. Να μπαίνει ο άλλος, να θέλει κάρτα. Ακούστε τώρα, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Έλεος, έλεος. Να μας βάλε, να το είχανε δωρεάν το εισιτήριο, να πω ρε, πες το διάλογο. Εδώ το πληρώνεις κιόλας και σου ζητάει κάρτα φιλάθλου. Λοιπόν, σου ζητάει άμκα, σου ζητάει ονοματεπώνυμο, σου ζητάει ταυτότητα να μπεις μέσα. Σου ζητάει αριθμό φορολογικού μητρώου. Τι προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού δηλαδή. Προς Θεού δηλαδή. Και τα πρόστιμα όμως, τα επεισόδια γίνονται. Πέφτουνε. Δεν σταματήσατε επεισόδια. Ή δεν σταματήσει κανένα επεισόδιο. Τέλος πάντων. Πήγαν λοιπόν τα παιδιά, καλά έκαναν, διαμαρτυρήθηκανε. Αλλά είδαμε όμως ότι μόνο από δύο ομάδες πήγαν. Από την ΑΕΚ, από τον Ατρόμητο. Μαζευτήκαν εκεί λοιπόν οι σύνδεσμοι και πήγαν και δημοκρατικά οι άλλοι. Εντάξει, με την αποχή τους από αυτή την κάρτα, ώστε να μην δίνουν στοιχεία. Και εδώ θα είναι καλό όταν, αν κάποια ΠΑΕ πει, ξέρετε παιδιά, φέρετε λοιπόν τα απαιτούμενα χαρτιά. Γιατί εδώ για να βγάλεις τώρα μια κάρτα θέλει και κάτι άλλο. Θα θέλεις και κατά 6 ευρώ. Πόσο ήταν λοιπόν να πληρώνεις για την κάρτα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτά τα θέματα. Άλλα είναι τα θέματα. Λοιπόν. Πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο σελίδα, παιδιά, να δούμε ότι ο φίλος μας ο Γκέκας, ο Γκολτζής, λοιπόν, είναι τέλος από την Εσκισαχήρ, ακούστε τώρα, τέλος. Έχει σηκώσει τώρα τελευταία, έχει σηκώσει λοιπόν λίγο τσαμπουκά, ο Γκέκας γίνεται ο χαμός, παιδιά. Λοιπόν, δεν στεριώνει, το βλέπω σε καμιά ομάδα, αλλά τα γκόλ όμως, ξέρετε, γράψτε εσείς τίποτα τώρα εδώ, Πανατολική, ότι ο Γκέκας ίσως λοιπόν είναι λοιπόν κοντά στον Πανατολικό. Γράψτε κάτι. Απλά λέω έτσι. Απλά. Τίποτε άλλο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε μας. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια. Στη Στοά Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων.
Πώς στο Βέρντι, για το σύγχρονο άντρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πώς το Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πώς το Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάναμε λίγο γρήγορα το διαλυματάκι μας, γιατί έχουμε λοιπόν τα παιδιά εδώ, θέλουν να χτυπάνε κουδούνια και τα λοιπά, να μάθουν να δουν λοιπόν πώς γυρίζει το μπάχαλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα θα το δούμε λοιπόν, θα το τελειώσουμε σήμερα. Κώστα, μαζί, παρεούλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε παιδιά, ακούστε τώρα, έχουμε αστυνομία και Κοντονής τελικά άφησαν τους οπαδούς του Ηρακλή να πάνε στη Βέρεια. Εντάξει, πάντα ο Ηρακλής, ξέρετε, θέλει μετακίνηση, ρε παιδί μου. Πώς θέλει μετακίνηση ο Ηρακλής. Θα δείτε, όταν θα έρθει και στο Αγρίνιο θα ζητήσει μετακίνηση. Θέλει μετακίνηση. Λοιπόν, με τη Βέρεια παίζει, μεταξύ του παιδιού, σιγά τώρα, σιγά το μακρινό ταξίδι που θα κάνουν. Σιγά το μακρινό ταξίδι. Και με φοράδα πα άνετα. Πα άνετα, λοιπόν, μια τσιγάρα δρόμο είναι. Μωρά, σιγά. Αυτό έγινε τώρα να του πει, ξέρετε, αλλά. Την άλλη φορά δεν άφησε τους παουκτζίδες να πάνε λοιπόν στο γήπεδο του Ηρακλή, θυμάστε. Τώρα όμως, εντάξει, λέει, τραβάτε, εντάξει, τα φτιάσαμε εκεί και τα λοιπά. Ακούστε τώρα, ακούστε τι κάνει τώρα ο Μπερλουσκόνη. Όχι ότι το έχει στο σχοινί δεμένο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, λέει ο Αλαφούζος. Λοιπόν, έχει μια σκέψη, λέει, στο μυαλό του, έχει μια σκέψη στο μυαλό του, να δώσει έξτρα πριν, λέει, για το ντέρμπι αύριο. Να δώσει, ναι, ναι, να δώσει. Ακούστε τώρα, μην το κορυδεύετε. Είναι πονηρός ο Αλαφούζος. Ξέρω ο Αλαφούζος. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται όμως. Αυτή η σκέψη γυρίζει στο μυαλό του, γυρίζει στο μυαλό του και σου λέει ο άνθρωπος, ακούστε. Αφού δεν μπορώ να τον κερδίσω τον Ολυμπιακό, δεν είναι ευκαιρία να κάνω τον κουβαρντά. Να πω, παιδιά, εγώ σας δίνω, σας δίνω 500.000 έξτρα πριν, αφού δεν μπορώ να τον κερδίσω. Αλλά από την άλλη σου λέει, και αν στραβώσει, και αν σπάσει το διάλογο στο πόδι και τον κερδίσω, πού θα βρω εγώ τα λεφτά. Και γι' αυτό το σκέπτεται ο Καραφλούλης, το σκέπτεται, δηλαδή τι θα κάνει τώρα. Από τη μια θέλει να κάνει τον κουβαρντά, αλλά από την άλλη όμως, λέει, που ξέρω τι γίνεται. Μπάλα είναι αυτή, ρουφιάδα είναι αυτή. Τραβάει λοιπόν ένα σούτ από εδώ, βάλει και ο αέρας λοιπόν το πόδι της και πάει μέσα. Μετά, πού να τα βρω τα λεφτά να τα δώσω και. Το σκέπτεται, γι' αυτό λέει, έχει μια σκέψη, ακούστε τώρα, έχει μια σκέψη ο Αλαφούζος να δώσει, λέει, έξτρα πριν. Έχει, καλά. Έχει όμως, πάντως την έχει όμως, έτσι. Καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα παιδιά ότι τώρα εδώ, μέχρι ο Σαββίδης, ακούει τους οπαδούς του παιδιά. Ο Σαββίδης ακούει τους οπαδούς του. Όχι σαν κάτι άλλο, που δεν τους θέλω ότι στο γήπεδο. Ότι στο γήπεδο δεν τους θέλω. Ο Σαββίδης όμως ακούει τους οπαδούς. Πήγαν οι οπαδοί, του είπαν λοιπόν του Σαββίδη, όχι ρε, δεν θα πάρεις τον Κάκο. Τι είναι ο Κάκος. Ο Κάκος μας έπαιξε δύο φορές, λέει, στο Καραϊσκάκι και μία μέσα στο λεωφόρο, μας άλλαξε τα φώτα. Όχι, δεν θα πάρεις τον Κάκο. Τα έχουν πάρει στο κρανίο με τον Κάκο. Τελικά τους άκουσε ο Σαββίδης, παιδιά, ο Ρώσος. Εδώ δεν ακούει τον Πούτιν και ακούει τους φιλάθλους. Ναι, τους άκουσε και τελικά δείχνουν τα πράγματα, όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί για να βάλεις τώρα έναν επιτελάρχη
ένα επιτελάρχη μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι, μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, χρειάζεται σκέψη. Και το σκέπτεται βέβαια ο Σαββίδης, υπάρχει περίπτωση να βάλει τον Γιώργο τον Κούδα. Και καλά θα είναι, καλά θα είναι. Εξάλλου έχουν περάσει όλοι από εκεί μέσα. Ποιος δεν πέρασε και από εκεί μέσα? Όλοι οι γενικοί αρχηγοί, πρόεδροι έχουν γίνει κτλ. Γιατί λοιπόν, βάλε τον Κούδα. Τι να τον βάζει τον Κάκο? Ο Κάκος τι να κάνει δηλαδή? Τι ξέρει να κάνει? Επειδή σφύριξε λοιπόν ορισμένα χρόνια στην Διετησία, πάει να πει ότι εντάξει πρέπει να τον βάλουμε και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάτι να γίνουν επαγγελματίες λοιπόν, του ποδοσφαίρου αυτοί όλοι. Επαγγελματίες του ποδοσφαίρου. Να μην φεύγουν από τα γήπεδα με τίποτα. Ας πάρε λοιπόν έναν παλέμαχο, βάλε τον, που μπορεί να συνοηθήσει και καλύτερα, μπορεί να ξέρει και ορισμένα πράγματα, ας είναι παλιό, ας είναι παλιό μυαλό. Πάρε τον μέσα. Έχουμε παιδιά, ακούστε τώρα. Πάει, ακούστε τώρα παιδιά, πάει λοιπόν ο Μπλάντερ, πάει ο Μπλάντερ μαζί με τον φίλο μας λοιπόν, τον πρόεδρο της UEFA, τον Πλατινί, κάναν λοιπόν έφεση, πήγανε στο ΚΑΣ. Πήγανε στο ΚΑΣ λοιπόν για να δικαιωθούν για αυτά τα οποία τους καταμαρτυρούν λοιπόν εφημερίδες, λοιπόν μηνύσεις, δικαστήρια κτλ. Απαγορεύσεις. Ναι, ο Μπλάντερ, ο οποίος έπεσε παραλίγο να πεθάνει λοιπόν. Τον πήγανε με ασθενοφόρο στο... φανταστείτε ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν, πασχίζουν, δηλαδή έχουν μέσα τους να διοικούν το ποδόσφαιρο, θέλουν να διοικούν το ποδόσφαιρο, θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε μέρα δεν κοιμούνται τα βράδια, δεν τρώνε, θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο. Και πάνε λοιπόν στο ΚΑΣ τώρα αυτοί οι άνθρωποι για να δικαιωθούν, να ξαναμπούνε πάλι μέσα. Ακούστε τώρα, να ξαναμπούνε, να διοικήσουν, να το κάνουν λέει πιο καλό το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να μην παίρνουν τόσα πολλές μίζες, να παίρνουν λιγότερες μίζες γιατί έχουμε κρίση. Ακούστε ρε παιδιά, ακούστε ρε παιδιά. Εσύ χτύρα από εκεί, εσύ χτύρα παλιομούλαρα. Βρήκατε εκεί λοιπόν χρυσό και βουτάτε λοιπόν, βουτάτε. Γίνατε επαγγελματίες του ποδοσφαίρου εσείς. Σώει και καλά να διοικήσετε. Σώει και καλά. Αφού λοιπόν βγήκατε τα δικαστήρια, σας λένε είστε ένοχοι. Άντε πέρα να βγήκετε. Τραβάτε λοιπόν, κάνετε τα μπάνια σας κάτω. Εκεί σώει και καλά να δικαιωθούν. Και πήγανε τώρα, περιμένουν βέβαια το ΚΑΣ να δούνε πότε θα δικαιωθούν για να ξαναβάλουν, αν θα προλάβουν βέβαια τις εκλογές. Αλλά λέει το ΚΑΣ θα ενεργήσουμε πιο σύντομα λέει, για να μπορέσετε, αν είστε δικαιωμένοι, να βάλετε υποψηφιότητα. Αν όχι, να φύγετε μια και καλή. Αλλά το πασχίζουν, το πασχίζουν το θέμα. Το πασχίζουν. Είναι στενόχωρη κόσμο. Είναι στενόχωρη κόσμο. Παλιογύφτη. Είναι στενόχωρη κόσμο. Λοιπόν, αυτά και με αυτού, α του αφήσουμε. Πάμε λίγο στα δικά μα. Πάμε στα δικά μα τώρα. Να σα πω κάτι. Προχθέ παίζανε κάτι παιχνίδια οι Μπιχερανέοι. Έτσι, την πρώτη φορά δεν παίξαν. Τη δεύτερη φορά παίξαν. Ο ένας τραυματίστηκε. Ο Ντιέγκο τραυματίστηκε, έτσι. Να σας πω κάτι. Εμείς εδώ δεν έχουμε γιατρούς. Κύριε Πανατολικέ, εμείς δεν έχουμε γιατρούς εδώ. Είναι καλύτεροι οι γιατροί της Βολιβίας? Είναι καλύτερα τα διπλώματα? Είναι καλύτερα? Έχουν καλύτερη σφραγίδα? Τι έχουν αυτοί? Και έκατσε λοιπόν κάτω με χεράνο λοιπόν να γίνει καλά, να βγάλει εξετάσεις. Έχουμε και εμείς εδώ. Έχουμε λοιπόν αξονικούς, έχουμε λοιπόν τομογράφους εδώ, έχουμε λοιπόν ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει και γιατρούς έχουν. Γιατί τους αφήσατε λοιπόν? Και όχι μόνο αυτό. Εμείς δεν είδαμε πουθενά να τραυματιστεί ο μικρός ο Ντάνι. Έκατσε και ο Ντάνι, λέει, είναι, νιώθει και αυτός, λέει, τραυματίας και αυτά. Τι κάνει ο Ντάνι? Κρατάει την πάπια του μεγάλου? Κρατάει την πάπια? Τι κάνει ο Ντάνι εκεί? Είμαστε ρε σωματείο, είμαστε αυτά. Εδώ θα είναι καλά να σας πω κάτι, γιατί αυτό το έκανε και το καλοκαίρι ο μεγάλος. Το έκανε και το καλοκαίρι, αν θυμάστε. Να τους τραβήξει το αυτί ο Πανατολικός και να τους πει, άλλη φορά δεν ξαναπάτε. Αν βέβαια είναι τόσο ελαστικός αυτός ο αθλητικός νόμος και μπορεί να το έχει ο Πανατολικός στο χέρι του. Να μην ξαναπάτε, να δείτε τι ωραία θα είναι. Πήγανε εκεί τώρα αυτοί, βρήκανε εκεί, απλά αφού δεν πας εσύ, λέει, δεν πάω κι εγώ, λέει ο άλλος. Εμείς εδώ παίζουμε λοιπόν κορώνα γράμματα την παραμονή μας εδώ και τα λοιπά. Αυτοί ζαμαρφού πέρα. Ζαμαρφού. Λες και εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά εμείς αν έρθει εδώ. Θα έρθει εδώ να κάνει εξετάσεις. Λέω τίποτα στραβό ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα να δούμε τώρα. Έχουμε λοιπόν
κατά πάσα πιθανότητα, όπως δείχνουν, ότι ο Βέλγος κάπου θα αγωνιστεί ο Βέλγος, αλλά δεν ξέρουμε αν θα βγάλει ολόκληρο το παιχνίδι, έτσι, στο κυριακάτικο παιχνίδι. Όπως δείχνουν όμως, Κυριακίδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κουτρουμάνος. Λοιπόν, αν ο Κυριακίδης είναι σε καλή μέρα, σαν αυτή την οποία ήταν με τα Γιάννα, α, κάτι μπορεί να κάνουμε καλό, δηλαδή. Λοιπόν, Κουτρουμάνος, ο Κέβιν, ο Κούσας, ο Μάκος τώρα ή ο Βέλγος θα παίξει λοιπόν σαν βοηθός, σαν να πούμε δίδυμο με τον Κούσα, ή ο Μάκος ή ο Βέλγος. Εάν λοιπόν παίξει ο Βέλγος, θα τραβήξει και πάλι σαν αμυντικό χαφ τον Μάκο. Έχουμε λοιπόν τον Μίγα, τον Πάουλο, τον Βηγιαφάνης, τον Κάπελ, τον Μαρκόφσκι και ο Αιγύπτιος. Είδατε ο Αιγύπτιος. Ο Αιγύπτιος είναι τυπικός. Τραυματίστηκε, ξετραυματίστηκε, έπαιξε, δεν έπαιξε, γύρισε ο Αιγύπτιος. Ήταν στην ώρα του. Ήταν στην ώρα του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά για τον Πανατολικό. Να πούμε ότι εάν τυχόν, παιδιά, ακούστε τώρα, εάν τυχόν εδώ θα έχουμε πρόβλημα στο κέντρο της ομάδος, όπως λίγο τα πράγματα, εάν δεν αγωνιστεί ο Ρουσκουσέδα, ο οποίος είχε ένα τράβηγμα, ένα πρόβλημα προσαγωγών θα πω, εάν τελικά δεν αγωνιστεί και νιώθει ενοχλήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, θα τον πάρει μαζί του ο Μαντζουράκης, θα τον πάρει μαζί του, αλλά εάν δεν μπορέσει να αγωνιστεί, θα έχουμε πρόβλημα λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα στον Πασαδόρ. Να δούμε λοιπόν, εκτός αν τη δουλειά αυτή την κάνει ο Αιγύπτιος με πολύ και δεν είναι κουρασμένος, θέλετε, έχει λίγο πολύ. Θα δούμε τώρα, θα το δούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα τον Καμαρά, ο οποίος είναι τραυματίας, τους Μεχυρανέους που απουσιάζουν, έχουμε και τον τιμωρημένο μας τον αμυντικό. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, παιδιά. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Από εκεί βέβαια έχουμε στην 18άδα, έχουμε λοιπόν Ρομέρο, Παπατσουγιαννόπουλος, Ρουμπουλάκος, Στεφανάκος κτλ. Κτλ. Για την αποστολή της ομάδος, η οποία θα φύγει αύριο το πρωί για την Θεσσαλονίκη. Τώρα, βγήκε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ σήμερα και έκανε μια δήλωση και λέει: τι Μπορούσια, τι Παναθηναϊκός, τι Πανετολικός. Το ευχαριστούμε πολύ τουλάχιστον που μας υπολογίζει μέσα σε αυτές τις μεγάλες ομάδες. Μέσα σε αυτές τις ανάμεσα τις μεγάλες. Ο Κράτης λέει: υπογράμμισε πως η διακοπή των εθνικών ομάδων είναι πάντα πρόβλημα. Είναι πάντα πρόβλημα στις ομάδες. Καλά, άστρα, να σου πω κάτι. Άκου να δεις, κύριε Τούντο. Λοιπόν, αν κερδίσεις το παιχνίδι, θα λες μετά ότι η διακοπή μας έκανε καλό, αποθεραπείς και τέτοια. Εάν το χάσεις, φταίνε λοιπόν η διακοπή. Έτσι το κάνουν. Οι Έλληνες προπονητές έτσι το κάνουν. Πριν τελειώσει το παιχνίδι, ανάλογα αν το έχουν κερδισμένο ή χαμένο, γράφουν και την κατάλληλη λοιπόν δήλωση που θα κάνουν. Άστα αυτά τώρα, άστα αυτά. Σου έφτιαξε τώρα αν έκανε διακοπή, γιατί είχες καμιά φόρα μεγάλη. 3-3 πήγες. 3-3 πήγες με τον Πανθρακικό. Είχες πάρει καμιά φόρα ξαφνική και δεν το καταλάβαμε. Τι έκανες δηλαδή. Καλό σου έκανε διακοπή. Όπως έκανε και σε εμάς βέβαια καλό. Αλλά εμείς είμαστε λίγο τώρα τελευταία. Θα δούμε τώρα, θα δούμε με αυτά τα μυϊκά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρεί το Πανατολικό. Θα δούμε πού θα βγουν αυτά. Το είπαμε και προχθές αυτό. Θα δούμε τι γύμνασμα έκανε λοιπόν η ομάδα το καλοκαίρι. Και πότε θα βγουν αυτά τα μυϊκά. Πότε θα βγουν αυτά τα μυϊκά προβλήματα. Μήπως δεν ήρθαν ακόμα τίποτα. Γιατί ο Πόντες πάντως κάποιος αρημανίωσε πάνω στο Καρπινίς. Λες και ήρθε εδώ να τον πάμε στα βουνά. Να τον πάμε παραθέρηση τον Πόντες. Αλλά δεν φταίει, είπαμε και πάλι, δεν φταίει ο Πόντες. Φταίει αυτοί που τον έφεραν τον Πόντες. Πόντες να βγάλει το ψωμί του ήρθε εδώ. Αυτοί που τον φέραν. Ήθελαν να κάνουν λοιπόν εξυπνάδα. Να πάρουμε ξένο. Να πάρουμε ξένο προπονητή. Και τελικά πώς έπεσαν στον Έλληνα. Ξαναπέσαν πάλι στον Έλληνα. Πάρουμε ξένο. Πάρτε τον ξένο. Και όχι μόνο αυτό, σας άφησε και την ομάδα προπονητή. Τέλος πάντων, συνεχίζω βέβαια την. Γιατί διάκοψα λόγω τον Τούντορ εδώ που λέγεται την εθνική. Με Πανατολικό προβληματίζουμε για τους τραυματισμούς. Προβληματίζουμε τους τραυματισμούς. Και κυρίως λέει στην αμυντική γραμμή ότι θα χρησιμοποιήσει και ένα κοκκόνι, λέει. Όχι αυτό με το κλαρινό. Ένα κοκκόνι, λέει, θα χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Ανυπομονούμε, λέει, για την Κυριακή. Ακούστε τώρα, παιδιά. Ανυπομονεί ο Τούντορ για την. Ανυπομονή, σου λέει. Θα μείνω. Αυτό θέλει να πει. Ή θα μάθω τα πράγματα από την Παρασκευή ή το Σάββατο. Να ξέρω δηλαδή. Ανυπομονή αν θα φύγει προς Κροατία ή αν θα μείνει στον ΠΑΟ. Γιατί να ξέρετε, σας το λέω και πάλι, εάν ο Πανατολικός κατορθώσει και του κόψει βαθμούς ή πάρει βαθμούς ή βαθμό μέσα στην Τούμπα, να ξέρετε ότι η παρέτηση του προπονητή είναι έτοιμη, παιδιά. Είναι έτοιμη.
Ήδη έχουν συμφωνηθεί αυτά τα πράγματα. Ήδη ο Ρώσος τον έχει ψάξει κτλ. Λοιπόν, και βέβαια τελειώνει να κυριαρχήσουμε, λέει, από το ορίστο παιχνίδι, από τα πρώτα λεφτά, ώστε να μπορέσουμε, λέει, να βάλουμε ένα γκολ, να αποδιοργανώσουμε την αντίπαλη ομάδα του Πανατολικού. Καλά ρε, τούτο, εντάξει, να κυριαρχήσει. Γι' αυτό βάζει τούτο. Ακούστε τώρα τι θέλει να παίξει τούτο. Με δύο λοιπόν επιθετικούς, δύο κεντρού, θα βάλει λοιπόν μπροστά λοιπόν τον Γκλάους, θα βάλει μπροστά τον Γκλάους και πίσω θα βάλει τον Μπερμπάτοφ. Ακούστε τι θα κάνει τώρα. Εδώ πίσω είναι Αντάρα, ο ποπός του είναι Αντάρα πίσω, από πάνω, θα βάλει αυτός δύο αμυντικούς, δύο επιθετικούς, συγγνώμη. Χαμός θα γίνει λοιπόν. Και εντάξει τώρα, έχει και κάποιες απώλειες αυτός, ο Βίτορ τελικά δεν θα παίξει, προσπάθησε να τον παλώσουν από εδώ, από εκεί, εκτός και κόλπα αυτά. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα τον μπορέσει, έχει λοιπόν και τον τιμωρημένο Τζαβέλα, δεν θα αγωνιστεί και αυτός. Τώρα ούτε ο Λέοβατς, αυτός μεταξύ παίζεται. Αύριο, αν θα κάνει και αύριο λέει το πρωί μια προπόνηση και αν νιώθει καλά θα παίξει. Ο Χαρίσης δεν θα αγωνιστεί, είναι και αυτός λοιπόν τραυματίας. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι είναι τίποτα σοβαρά παιδιά, γιατί και ο Χαρίσης, μην νομίζετε ότι είναι ένα σταθερό μέλος της εντεκάδος, έτσι. Μην νομίζετε. Να πούμε για τον Τζαβέλα, ναι. Να πούμε για τον Βίτορ, ναι. Αλλά για τον Χαρίση τώρα και τον Λέοβατς, αφήστε το, εντάξει, εντάξει. Μας το φέρουν τώρα ότι λείπει ο μεγάλος και τα λοιπά. Εντάξει, αυτές είναι κατά πάσα πιθανότητα οι απουσίες. Ναι, και πριν τελειώσουμε παιδιά να σας πω, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, είναι στην έκτη θέση με 15 βαθμούς, 18 γκολ έχει βάλει η επίθεσή του. Έχει δεχτεί όμως 16, αντίθετα με τον Πανατολικό που είναι στην 11η θέση με 11 βαθμούς. Ό,τι θέση έχουμε και 13 βαθμούς, παιδιά. Συγγνώμη, 11 βαθμούς. Έχουμε βάλει 13 γκολ και έχουμε δεχτεί 21. 21 τερματάκια. Τη χειρότερη άμυνα. Δηλαδή, δεν έχει άμυνα ο ΠΑΟΚ αύριο, έχουμε και εμείς τη χειρότερη άμυνα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα τα καταφέρουμε. Πάμε σε ένα δεύτερο. Λοιπόν, παιδιά, και μια και είμαστε λοιπόν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν θα φύγουμε ακόμα έτσι από εκεί. Να σας πω ότι αν θυμάστε πέρυσι, είχαμε το είδετε και εσείς το είχαμε κερδίσει λοιπόν μέσα στην Τούμπα. Τον ξεράναμε. Τον αφήσαμε λοιπόν στο 92, εκεί πραγματικά είναι που πονάει. Εκεί που πονάει στο 92 λοιπόν. Το 92 με δύο γκολ τα οποία πέτυχε ο Άλβες, θυμάστε, ο Βεζάκο. Αμέ. Ο Άλβες λοιπόν δύο γκουλάκια, δύο γκουλάκια μέσα, τους άφησε, Είναι σειρά του, να δούμε, Μαρκόφσκι τώρα θα μπορέσει τίποτα. Πάντως καλή επίθεση έχουμε κι εμείς, καλή επίθεση, αφού παίζει και ο Βηγιαφάνης από εδώ, καλή επίθεσούλα. Θα δούμε λοιπόν τις αντιπιθέσεις με αυτή την άμυνα την οποία έχει ο φίλος μας ο ΠΑΟΚ τώρα, θα δούμε. Ο Σαββίδης παράτησε λοιπόν, έφυγε ο Σαββίδης, ήρθε παιδιά. Άρουγα του. Ήρθε ο Σαββίδης για να δει το παιχνίδι του Πανατολικού με τον ΠΑΟ. Να δει μάλλον τον ΠΑΟ με τον Πανατολικό. Ήρθε, εγώ πιστεύω ότι για άλλο ήρθε, μήπως τυχόν και γίνει και ένα στραβή. Κατεβεί κάτω στα αποδυτήρια, πει του φίλου μας του Τούντορ, άντε στο καλό, πάρει και τον άλλον εκεί τον Βέλγο, τι τον έχει εκείνο, λοιπόν, και άντε στο καλό, λοιπόν, πακέτο, άντε. Εγώ γι' αυτό νομίζω. Τώρα να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανατολικό, δεν νομίζω να ήρθε από τη Ρωσία να δει το παιχνίδι. Αλλά εδώ είναι όμως, θα δει, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος του Πανατολικού ανέβει στην Θεσσαλονίκη και αν κάτσουν λοιπόν στην περιβόητη σουίτα του Ρώσου εκεί λοιπόν με τα χαβιάρια, με τα σαμπάνια, κάθεται. Λοιπόν, όρθιος και το βλέπει το παιχνίδι. Έρχεται και αυτός, τώρα είδαμε ένα δημοσίευμα. Το team, το μεταγραφικό του Πανατολικού, λέει 15 μέρες λέει στην Αργεντινή. Έβλεπε, λέει, παιδιά, τρία παιχνίδια τη μέρα. Τρία παιχνίδια. Ας πω κάτι, στείλτε με και μέρα στην Αργεντινή και θα βλέπω 13 παιχνίδια τη μέρα. Α, πάω κι εγώ έτσι. Εντάξει, πας κι εσύ. Θες να πας στο Θιβέτ. Θες να πας εσύ. Ας σε στείλουμε στο Θιβέτ. Α, βλέπεις, πέντε παιχνίδια. Α, πάω κι εγώ και βλέπω. Όσα θέλετε. Πόσα θέλετε παιχνίδια. Βλέπαμε και αλφα εθνική της Αργεντινής. Άμα βλέπουμε και γιατί πρόκειται να πάρουμε από αλφα εθνική, πάρουμε από αλφα εθνική εκεί τις αργεντινείς παίχτες. Ή βλέπουμε β' εθνική, γ' κτλ. Αντάξει, ό,τι κεράτε.
15 μέρες. Λοιπόν, χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Έλεος, ρε παιδιά. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έξοδα. Αυτά τα που γίνονται για να βρούμε, λοιπόν, να βρούμε ποδοσφαιριστάς. Δεν υπάρχουν στο ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχουν Έλληνες να βοηθήσουν την ομάδα του Πανατολικού. Δεν υπάρχει κανένας. Κανένας τίποτα για τον Πανατολικό. Έλληνας. Κανένας, μωρέ. Ένας Έλληνας για τον Πανατολικό. Κανένας. Κάθε λίγο και λιγάκι το καλοκαίρι ξαναπήγαμε. Λοιπόν, τώρα ξαναπάμε. Μετά από 3 μήνες θα πάμε για τις καλοκαιρινές. Θα πάμε. Λοιπόν, καλά είναι. Εντάξει, όλα καλά είναι. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα έρθουνε. Α, πώς θα έρθουνε και τι θα έρθουνε. Πάντως, σας το είπα και την άλλη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι επιτελικός και αμυντικό χαφ. 6-10. 6-10. Αυτό είναι τώρα, έτσι. 6-10. Μεταξύ δηλαδή 6 και 10. Και ένας παλιός αμυντικός του Πανατολικού, βέβαια, εκεί που πήγε, δεν παίρνει φράγκα. Δεν σας λέω την ομάδα, έτσι, δεν λέμε την ομάδα. Απάνω είναι ψηλά, λοιπόν, δεν λέμε την ομάδα. Ένας, λοιπόν, ψηλός, μαύρος και ωραίος, λοιπόν, λοιπόν, που πήγε σε μια ομάδα, λοιπόν, δεν παίρνει φράγκα και θέλει να ξαναρθεί πάλι στον Πανατολικό. Ναι. Αυτόν που χάσαμε. Αυτόν που χάσαμε. Για τα 40 χιλιάρικα. Ναι. Τώρα, λοιπόν, εκεί δεν παίρνει φράγκα. Δεν παίρνει φράγκα. Θέλει να πάει, λοιπόν, να πάει στη Βασίλισσα. Λοιπόν, δεν θέλει. Δεν σας λέω το όνομα. Λοιπόν, να πάει στη Βασίλισσα. Ήθελε. Τώρα θα δούμε. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε το, με τις μεταγραφές τις οποίες θα γίνουν ασφαλώς. Τώρα σας είπα για τον διαιτητή, έτσι. Ο διαιτητής είναι ο Σιδηρόπουλος, 12 Νήσου, Σιδηρόπουλος, Ευθυμιάδης Πιερίας και ο Αλεξάς Μεσσηνίας. Τρέχει, αγύρευε λοιπόν, Θα σας πω για αυτές τις περιβόητες από εδώ, ένας από εκεί ο άλλος, θα δείτε τι έγινε λοιπόν σε μια ομάδα μη εθνικής κατηγορίας, ας πούμε. Και τέταρτος βέβαια το παλικάρι της ΚΕΔ. Το παλικάρι της ΚΕΔ. Ζήλος. Το νέο όνομα. Ανερχόμενο αστέρι, παιδιά. Αυτός και Βουγιουκλάκη. Ανερχόμενο αστέρι. Ζήλος. Ζήλος, λοιπόν. Ο θεληματάς. Ζήλος, ο θεληματάς. Αυτός που κάνει θελήματα. Αυτός που κάνει χειρουργία. Ωραία και αυτά. Γιατί. Έτσι του λένε. Έτσι του λένε. Κοίτα, να δεις, Ζήλο μου, εσύ σε βγάλαμε αλφα εθνική κατηγορία, θα πας εκεί, θα κάνεις εκείνο, εκεί θα πας, θα κάνεις το άλλο και αυτά, έτσι. Ειδικών αποστολών, ειδικών δυνάμεων που λέμε. Λοκ. Απ' τα λοκ είναι αυτός. Λοιπόν, καταστροφέας. Λοιπόν, ο Τζίλος. Θα τον δει λοιπόν, μα τη χαρά, Μα τη χαρά, μόλις τον δούνε, καταλαβαίνω. Να φιληθείτε, παιδιά. Όταν θα τον δείτε, να τον φιλήσετε. Να τον φιλήσετε λοιπόν να πάει στην Τούμπα. Όταν θα τον δείτε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν θα τον δείτε. Και είναι και παλικάρι, νέος διαιτητής. Να μου χαθείς, Τέλος πάντων. Έχουμε τώρα να σας πω ότι ο Μαλεζάς θα τον βρούμε αντίπαλο την Κυριακή. Επέστρεψε, έκανε λοιπόν προπονήσεις. Έκανε και γυμνάστηκε κανονικά. Θα τον βρούμε λοιπόν αντιμέτωπο. Το σύστημα σας το είπα. Το 3-4-3, έτσι, με δύο επιθετικούς και τα λοιπά, θα γίνει ο χαμός τώρα και να γυρίσουμε τώρα στα δικά, στα υπόλοιπα. Αρχίσαν τα όργανα, στη Β' Εθνική Κατηγορία. Αρχίσαν τα όργανα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Απεργία, οι παίκτες του Εργοτέλη. Αφραγγεία. Ούτε σάλιο δεν υπάρχει. Όπως τα λέγει και ο Κόκοτας, ούτε δίφραγκο για ταξί δεν υπάρχει. Λοιπόν, απεργία στο Φωστήρα. Ούτε φράγκο για ταξί που λέμε. Λοιπόν, και βέβαια και η Ελευσίνα, η οποία σήμερα θα κάνει μια συνεδρίαση και θα αποφασίσει τελικά αν θα μείνει στην κατηγορία ή αν θα αποχωρήσει. Είναι λοιπόν οι αφραγγείες, παιδιά. Οι αφραγγείες λοιπόν. Και μην νομίζετε, οι αφραγγείες μαστίζουν και την αλφαδική κατηγορία. Ασχέτως που έχουν άλλα κόλπα. Έχουν άλλα κόλπα στην αλφα, έχουν άλλα κόλπα λοιπόν. Και εκεί που λες ότι άμορε, είναι άφραγκος αυτός, μωρέ, ξέρεις αυτός δεν έχει λεφτά, θα πέσει και τα λοιπά. Κλαπ! Μετά από ένα παιχνίδι της Κυριακής, κλαπ! Τα κολών. Λοιπόν, θέλετε ότι πάει πολύς κόσμος στο γήπεδο, ξέρετε εσείς, έτσι. Θέλετε λοιπόν ότι κάνουμε, εντάξει, αυτά, μπουρδουκλώματα, λεφτά τη Δευτέρα. Έτσι λέει.
Ενώ και η Β το έχει, αλλά πιο λίγο όμως, πιο λίγο. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι οι ομάδες δεν τραβάει η μηχανή. Δεν τραβάει η μηχανή. Τώρα, αυτά όσον αφορά για τη Β' Εθνική κατηγορία, παιδιά. Αλλά θα σας πω ότι αύριο έχουμε και παιχνίδι για την K20, η οποία παίζει με τον ΠΑΟΚ, αύριο αυτό το παιχνίδι, το πρωί στις 11. Η K20 λοιπόν με τον ΠΑΟΚ θα γίνει αυτό το παιχνίδι, K20, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του Πανατολικού, όπως είναι βέβαια η K17 και η K15, παίζουν και οι δυο στην Ξάνθη. Και οι δυο στην Ξάνθη. Η μία, η K17, παίζει λοιπόν στις 11 ώρα την Κυριακή το πρωί, και την Κυριακή επίσης παίζει η K15 στο ίδιο γήπεδο, εκεί λοιπόν στο περιβόητα πηγάδια, όπως τα λέει ο Θεός, λοιπόν στις 10:30. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια και για τα τρία τμήματα του Πανετολικού. Μόνο οι μεγάλοι παίζουν με την ομάδα του ΠΑΟ. Τώρα, να σας πω, μια και σας ανέφερα για τη διαιτησία και τα λοιπά, ακούστε τώρα. Μια και μιλήσαμε λοιπόν με κάποιον πρόεδρο της Β' Εθνικής κατηγορίας του Αιγείου, στο Αίγιο. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε, παιδιά. Γιατί φωνάζετε εσείς με πληρώνετε εδώ τώρα 140 ευρώ τώρα στα τοπικά και φωνάζετε. Θα πει ο καθένας ανάλογα την τσέπη του, έτσι, ανάλογα την τσέπη του. Λοιπόν, ξέρετε τι έπαθε λοιπόν ο πρόεδρος του προχθές του Αιγείου. Έπαιζε Αίγιο Απόλλωνος 0-0. Και τι κάνανε. Του βάλανε λοιπόν πρώτο διαιτητή κανονικά δηλαδή, και τον πρώτο υπόπτη από την Κέρκυρα, τον οποίο έκανε και διανυκτέρευση. Και ακούστε που πήγε, ρε παιδιά, στον Αστέρα των Πατρών, στον Αστέρα. Και όχι να πάνε λοιπόν στη δίκλινο δωμάτιο που ήταν, πήγανε ο καθένας σε μονόκλινο. Σε μονόκλινο δωμάτιο, σε μονόκλινο. Λοιπόν, ο άλλος ο υπόπτης ήρθε από την Κρήτη. Του δικαιολογήσαν λοιπόν αεροπορικά εισιτήρια. Ο τέταρτος ήρθε από την Καλαμάτα. Με αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος, με αποτέλεσμα, φίλε μου, λέει, να μου έρθει ένας λογαριασμός 3.550 ευρώ. Για διαιτησία, παιδιά. Έλεος, λέει. Έλεος, θέλω να με καταστρέψουν, λέει. Θέλω λοιπόν να τελειώσω την ομάδα μου, λέει. 3.550 έξοδα διαιτησία. Βέβαια. Ο διαιτητής τώρα, παιδιά, τι, σταμάτα. Θα πάει τώρα, πού να πάει. Πού να πάει. Θα πάει σε ένα ξενοδοχείο, δηλαδή, της πλάκας που έχει γυναίκες μέσα. Θα πάει, πήγε στον Αστέρα. Στο καλύτερο ξενοδοχείο. Αφού το δικαιολογεί. Ο άλλος δικαιολογούσε λοιπόν μεταφορικά από αεροπλάνα, άλλος από την Καλαμάτα λοιπόν δεν ξέρω τι, και του φτάσανε 3.500 τα έξοδα διαιτησίας. Καταλαβαίνετε. Αυτό σας λέω τώρα. Αυτό είναι που παίρνεις έναν διαιτητή από εδώ, λοιπόν παίρνεις έναν διαιτητή από την Ανατολή, έναν υπόπτη από τη Δύση, έναν άλλον υπόπτη λοιπόν από το Βορρά, και παίρνεις και έναν τέταρτο από τον Νότο και κάνεις λοιπόν ότι κάνεις διαιτησία. Αλλά οι ομάδες όμως τα ρίχνουν. Τι να κάνουν. Και τι να κάνουν. Και τα προπληρώνουν. Ξέρετε ότι προπληρώνονται οι διαιτητές. Άμα δεν τους δώσεις τα φράγκα δεν μπαίνουν μέσα. Ούτε τη σφυρίχτερα, ούτε κουκουράκι δεν βάζουν στο στόμα. Αν δεν δώσεις τα φράγκα, τα ρίξεις δεν μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φοβούνται, μην τα χάσουν. Τώρα, να σας πω κάτι. Εγώ βέβαια προχθές σταυροκοπιόμουν εδώ, φώναζα. Γιατί ρε παιδιά, γιατί δεν βάζετε και κανένα διαιτητή από την Ατολοκαρνανία εδώ. Βλέπουμε διαιτητάς λοιπόν όλο ο σύνδεσμο Αθηνών, Υπήρου λοιπόν αυτά, Κρήτης. Πώς προωθείτε λοιπόν αυτές τις περιβόητες ΕΠΣ του συνδέσμου διαιτησίας λοιπόν και τα λοιπά. Ξέρετε, τα χαλάσαμε παιδιά. Τα χαλάσαμε. Η ΕΠΣ Ατολοκαρνανίας τα χάλασε με τον Κυρτζίκη. Ο Κυρτζίκης έχει σηκώσει αμανάδι, τα χαλάει με τον Παναθηναϊκό, τα χαλάει από εδώ, τα χαλάει από εκεί. Σήκωσε λοιπόν ψηλά τη μύτη. Ο Στάθης ο Ψάλτης. Σήκωσε ψηλά τη μύτη λοιπόν. Και τα χαλάσαμε. Γι' αυτό και δεν μας πάει τώρα, δεν μας βάζουν διαιτητάς. Γι' αυτό λέω και εγώ τι έγινε εδώ, ρε. Τι έγινε εδώ, και φωνάζαμε και λέγαμε. Δεν τα πάμε με τον Κυρτζίκη καλά. Διέψε το Λοκαρδενία. Και μας έχουν στην πάντα. Μας κάνανε στην πάντα. Και εγώ έλεγα τι γίνεται εδώ, τι γίνεται και τα λοιπά. Ναι. Και πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Να σας πω, παιδιά, μία και είμαστε σιγά σιγά μπαίνουμε και στα τοπικά μας, έτσι. Δύο χρόνια απλήρωτη
είναι παρατηρητές εδώ, στην Τουλοκαρδενία. 2 χρόνια πλήρωτη. Όλα τι πληρώσουν οι βιτζίνες και τα λοιπά, απλήρωτη. Ξέρετε, τώρα με αποτέλεσμα, τα μέλη λοιπόν της ΕΠΣ Τουλοκαρδενίας κάνουν λοιπόν αυτοί τους παρατηρητάς, πάνε σε 2-3 παιχνίδια, πληρώνουν τις βιτζίνες από την τσέπη τους, τα έξοδά τους λοιπόν, τις γκαζόζες τους, να πω έτσι, λοιπόν, και τίποτα δεν παίρνουν. Για να μην κάνουν έξοδα στους παρατηρητάς. Πάνε μόνοι τους. Εδώ οι παλιοί έχουν 2 χρόνια να πληρωθούν. Πάρα αυτά. Γράψει Καραγιώργος. Γράψει Καραγιώργος αυτά. Πάει, τελείωσε αυτά. Έχει του χρόνου. Πάρα αυτά. Τελείωσε τώρα. Και βέβαια, να σας πω κάτι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ακούστε τώρα, να δείτε τι ωραίο κράτος έχουμε, παιδιά. Το θυμάστε του Μαραγκό, έτσι. Που φέραμε και προπονητή εδώ, το Σπύρο του Μαραγκό. Το παλικάρι έχει ένα γιο ο οποίος έχει προβλήματα, κινητικά προβλήματα. Έχει επαναστατήσει λοιπόν το διαδίκτυο, έχει επαναστατήσει εφημερίδες κτλ. Το παλικαράκι λοιπόν αυτό έχει κινητικό, δεν μπορεί να περπατήσει, να το πούμε έτσι με λαϊκά. Δεν μπορεί να περπατήσει. Και τον καλούνε 2 φορές στο στρατό, με αποτέλεσμα να τον απορρίψουν, αφού βέβαια τον είδαν λοιπόν, και τώρα τον καλούν και πάλι να πάει στο στρατό. Με κινητικά προβλήματα. Και όχι μόνο αυτό, εάν δηλαδή δεν παρουσιαστεί στην Αυλώνα το βράδυ ή την άλλη μέρα, δεν ξέρω πότε, λοιπόν, θα σε περάσουν λιποτάχτη. Θα περάσουν λοιπόν και έχει παραστατήσει ο Μαραγκός, το λέω αυτό γιατί τον ξέρουμε, πέρασε από και λίγο καιρό εδώ από το Πανατολικό, εντάξει, δεν τα πήγαμε καλά, αλλά σημασία άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τον καλούν, στο έχει καλά να πάει λοιπόν. Το παιδί, να το πούμε έτσι τώρα, ανάπηρο να πάει στο στρατό. Και γίνεται ο γάμος. Έχουν επαναστατήσει, αλλά πει Ζαμαρφού. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι αν μπερδευτείς στις καδένες του κράτους, την γραφειοκρατία του κράτους, δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα, παιδιά. Δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα. Με τίποτα. Αλλά αν είναι όμως πραγματικά το κράτος, το κράτος να είναι λάδι απάνω, ξεμπερδεύει αμέσως το κράτος. Στέλνει ένα χαρτί και λέει απαλλάσσουμε σαν κράτος. Εσένα όμως σε κάνουν τούμπα, βαρέλι. Και τρέχει ο άνθρωπος τώρα και δεν φτάνει. Πάμε σε ένα μικρό. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlai.gr. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε μας. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Υποδήματα Ζάγκας. Ποιότητα κατασκευής. Σε ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά παπούτσια.
στη ΣΤΟΑ Παπαγιάννη 5 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 55 09 90. Υποδήματα Ζάγκας. Οικονομία στη τσέπη σας και άνεση στα πόδια σας. Ναι. Τι δεν θυμάσαι? Όχι ρε. Τι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Το σπίτι της Κοντρής ρε. Κοντρή. Ποιος Κοντρής? Που κάναμε παρέα εκεί που είμαστε μεγάλη παρέα. Που είχαμε πάει στη Χαλκιδική μετά. Χαλκιδική. Που μαζευόμαστε στο σπίτι της Κοντρής και παίζαμε χαρτιά. Όχι ρε, δεν θυμάσαι τα χαρτιά ρε. Που μαζευόμαστε το βράδυ και βλέπαμε στο βίντεο ταινίες. Τότε. Όχι, τρίλερ. Τρίλερ. Που πήγαμε από εκείνο το πάρτι, θυμάσαι εκείνο το πάρτι το Παλαβό που πήγαμε μετά στο Σκυλάδικο. Ε? Ποιο από όλα. Μαζευόμαστε και παίζαμε χαρτιά μου στην Κοντρή που εκείνη την ημέρα που μου δάνεισε το πεντοχίλιαρο, δεν θυμάσαι. Μου δάνεισε το πεντοχίλιαρο και ψάχνουμε σε πρόμορα από το Χριστόδοσα, μωρέ. Έλα ρε. Άμα. Θυμήθηκες, ε? Εσύ είσαι. Ναι, μωρέ. Ωρε γαμό, τώρα, τι γίνεται, τι κάνεις, ρε. Καλά, καλά. Ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είμαι. Και δεν εγώ, μωρέ, δεν θα τον δω ποτέ. Και σε έψαχνα σε αυτό. Πού από εδώ. Θυμήθηκες τώρα. Πού είσαι, θυμήθηκα. Τη Χοντρή, ε. Χοντρή. Τι πλάκα κάναμε, μωρέ, τη Χοντρή. Χαμός. Όταν που είχαμε πάει στο Σκυλάδικο, θυμάσαι. Ωραία τα είχα. Τι γέλιο είχε γίνει στο Σκυλάδικο. Γιατί στην Καλκιδική δεν περάσαμε καλά. Εκεί ήταν. Δεν είχε γέλιο τρομερό. Καλά όσο θυμάμαι εκεί πέρα στην Καλκιδική που γινόταν. Τι τρελή είχε γίνει, μωρέ, παιδί. Χαμός ήταν. Τι ωραία που περάσαμε. Χάρηκα που είδα. Και εγώ χάρηκα που είδα. Βουνόδες μου είχε. Να θα τηλεφωνηθούμε μέσα στους Κοντρείς. Να μην χάσουμε. Άντε και χαιρετισμούς στη γυναίκα σου να δώσεις. Έτσι, άντε. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε βέβαια γιατί τον ξέχασε να το δει στην Τουρκία. Ε. Θυμάστε, πέρασε από την προσπέραση και δεν το δει, δεν το χαιρέτησε. Αυτό το... Λοιπόν, να σα πω κάτι. Φαντάζεστε, ρε παιδιά, που έχει φτάσει εδώ το ποδόσφαιρο, το γενικά το δικό μα, το Καρδενίε, αλλού, σε άλλε αυτέ. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο σύνδεσμο διαιτητών λοιπόν, ψάχνει να βρει σπόνσορε. Για να πάρει τι, ρουχισμό. Για να φοράνε διαιτητέ, ρουχισμό. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι διαιτητές ή οι σύνδεσμοι, να το πω έτσι, από μόνοι του να ψάχνουν να βρουν σπόνσορες. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Δεν μπορεί λοιπόν ένα σύνδεσμο να ανταπεξέλθει ακόμα και στι φιγούρε των ποδοσφαιριστών, στι στολέ των ποδοσφαιριστών. Και φτάσανε στο σημείο να θέλουν σπόνσορα. Ξέρετε τι σπόνσορα λοιπόν βρήκε ο σύνδεσμο διαιτητών του Λοκαρδανία? Γραφείο τελετών. Γραφείο τελετών. Μην γελάς καθόλου. Λοιπόν, θα φοράμε εδώ γραφείο τελετών. Πού θα φοράει? Γραφείο τελετών. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο. Δεν έχω τίποτα με το επάγγελμα. Προς Θεού, έτσι. Ούτε με το σύνδεσμο. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να ψαχνόμαστε. Να ψαχνόμαστε για να βρούμε στολές. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Τώρα για το γραφείο τελετών το είπα και πάλι. Έτσι δεν έχω τίποτα με το επάγγελμα. Προς Θεού. Η άλλη εδώ, η ομάδα διαφήμιζε εδώ οίκο ανοχής. Θυμάστε, στη Λάρισα. Οίκο ανοχής εδώ. Έχουμε τίποτα έτσι προς Θεού. Τώρα πάμε να σας πω κάτι. Αντίρρηο σκέψη αποχώρησης. Το αντίρρηο που κάποτε, λοιπόν, γάμα εθνική κατηγορία, περιφερειακό το αντίρρηο, γερή ομάδα, γηπεδάκι καλό, λοιπόν. Σκέψη αποχώρησης. Και όπως λένε ορισμένοι τώρα εκεί στο αντίριο, ότι ξέρετε, μπορεί να τους ξυνίζει λίγο που είναι και στο σύνδεσμο εδώ, μάλλον στο πρωτάθλημα της Τουλοκαρδενίας. Λέει, εμείς λένε ορισμένοι εκεί, ότι εδώ στο πρωτάθλημα των πατρών θα ήμασταν πιο κοντά, θα είχαμε λιγότερα έξοδα απέναντι, λέει, τα γήπεδα, με το καραβάκι θα περνάγαμε κτλ. Ότι τώρα εδώ λέει χρειάζομαστε να πηγαίνουμε από εδώ. Πού να πάτε, πού πηγαίνετε, δηλαδή, πού, δεν κατάλαβα.
Πού, από την άπαχτο να πάτε λοιπόν στο θέρμο. Κόβεται, κουπά. Πώς λέμε, κόβουμε κουπά. Λοιπόν, από πάνω και πάμε. Αλλά πέστε ότι δεν έχετε φέτος καλή ομάδα για να κάνετε, να είστε πρωταγωνιστές και τα χρειαστήκατε και για τέτοια. Έτσι. Δεν σας φταίει ούτε οι διαδρομές, σας φταίνε ούτε τίποτα. Πάμε τώρα να δούμε, αύριο έχουμε παιχνίδια στην αλφαρισική κατηγορία, έτσι, παιχνιδάκια. Δοκίμη Αμφίλοχος, λοιπόν, το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, είναι διαιτητής ο Τζάνης. Αιμισολογίου Χάλκια είναι ο Καραβασίλης διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι. Αγγελόκαστρο Μυρτιά διαιτητής είναι ο Στυλιαράς. Αναγέννηση Θέρμου Δόξα είναι ο κύριος Μπεσίνης. Νάπακτος Άγιος Θωμάς, βοηθιά μας λοιπόν, Τσοπλάκος, διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι. Αντίριο Φλόγα Γκιάφης. Κέκελος Φυρίζει το παιχνίδι Ευηλοχώρη Όμηρος. Και Λιώνας το παιχνίδι Θέρμο Καλύβια. Θέρμιος Απόλλων, έτσι, Καλύβια. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή, μιας και όπως ξέρετε, στο ίδιο γήπεδο αγωνίζεται και η Αναγέννηση, αλλά αγωνίζεται και η Μυρτιά σε αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κλειδάριθμο και μια ομάδα παίζει λοιπόν την Κυριακή που είναι ο Θέρμιος Απόλλων. Τα άλλα παιχνίδια εδώ στην λεκανοπέδιο της πόλης μας εδώ, έτσι, βέβαια δεν έχουμε πολλές ομάδες εδώ από στην Α κατηγορία, έχουμε όμως τη Γ. Και βέβαια υπάρχει το παιχνίδι, τη Β συγγνώμη, έτσι, υπάρχει το παιχνίδι Δάφνη Ριγανάς, Παναγιωτόπουλος, είναι αυτός που θα το σφυρίξει, Παρετόλιο Σκουτερά Γεωργίου, Άτλαντες ΑΕΚ είναι Καλαμάρης, Ελπίδες Ποταμούλα Καραβασίλης, Παραβόλα Αστέρας Τζάνης, εδώ είναι ένα δυνατό παιχνίδι λοιπόν πρώτος με δεύτερο, την Κυριακή Παραβόλα Αστέρας, Τζάνης λοιπόν θα το σφυρίξει αυτό το παιχνίδι, και Όχθια Καμαρούλα είναι ο κύριος Μπεσίνης. Α, δύο χαρτζηλίκια λοιπόν έχουμε. Και βέβαια πάμε και στο πρωτάθλημα το μακρινιακό όπως το λέμε, έτσι, γιατί υπάρχουν ομάδες εκεί, κάθε χωριό και ομάδα. Αστέρας Παπαδάτες, Γραμματικού Ινιάδες, Ματαράγκα Άγιος Ανδρέας και Ζευγαράκι Νάπακτος. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Α αεραστικής κατηγορίας. Και βέβαια παιδιά αξίζει τον κόπο, μιας και εμείς Παναγενικός παίζει λοιπόν την Κυριακή, αξίζει τον κόπο να βοηθήσουμε. Το λέμε και τώρα, θα το βαρεθούμε στο τέλος. Να βοηθήσουμε λοιπόν και αυτές τις ομάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλός ο καιρός. Παρόλο που λένε αυτοί ότι ξέρετε, χαλάει από το Σάββατο κτλ. Οι σεισμοί καλά πάνε. Έτσι, κουνιόμαστε. Θα τον περάσουμε στο τέλος του Τρίφωνα από το πολύ το κούνημα. Λοιπόν, καλά όλα ωραία. Περάσαμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα. Και εδώ θα κλείσουμε το μαγαζάκι μας για να το ξανανοίξουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Πάνος Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρώνης και ο Δημητράκης εκεί με τα κουμπιά του και τα φώτα του. Σας εύχονται να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό και μαζί βέβαια θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.